σχετικά με μια περιβαλλοντική υποβάθμιση που έχει υποστεί ο ποταμός Παντέλης, ιδιαίτερα από το Πισκοκέφαλο μέχρι και λίγο πιο πάνω από τη Μαρουνιά. Και αυτή η υποβάθμιση στην ουσία οφείλεται από την αλόγηση, κατά την άποψή μου, απόλυψη αγρανών υλικών που παίρνανε τότε που φτιάχνανε τον ταμιευτήρα της ΖΟΥ. Τότε σταμάτησε με παρέμβαση του εισαγγελέα η απόλυψη των υλικών και με βάση και τη σχετική νομοθεσία είναι υποχρεωτικό να γίνει αποκατάσταση εκεί πέρα της σπίτης, οριοθέτηση της σπίτης και αποκατάσταση ή δυνατόν στην πρώτερη μορφή. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία στην ουσία προσδιορίζει το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν και καλούμαστε σήμερα να γνωμοδοτήσουμε για αυτή τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να γίνει στη συνέχεια και η οριστική μελέτη για να αναπτυχθεί στην ουσία η αποκατάσταση των βλαβών που έχει υποστεί η συγκεκριμένη περιοχή από την απόλυψη αυτών των αδρανών υλικών. Το βάλαμε αυτό στην περίπτωση διάταξη γιατί είναι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος από ό,τι μας είπαν από την περιφέρεια και ζητάμε τη σύμφωνη γνώμη στην ουσία για την αποκατάσταση του προβλήματος, την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Μαρονιάς στην ουσία. Το κόστος ποιο θα βάλει την Μαρονιά? Ποιο? Τη μελέτη αυτή την έκανε, την ανέθεσε το Υπουργείο, την αποκατάσταση. Ποιος θα πληρώσει την αποκατάσταση, αυτό μάλλον θα γίνει μια διαφορετική ξεχωριστή εργολαβία. Τώρα, αν δικαστικά ο εργολάβος καταδικαστεί γιατί έχει ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία, αυτό δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνουμε και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο στην περιοχή. Δεν μπορούν οι τελειές να μαζέψουν, ούτε στα κυπούλια τους να πάνε οι άνθρωποι. Κάθε χρόνο ο Δήμος κάνει παρεμβάσεις εκεί πέρα για να μπορέσουν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωράφια τους και κάθε χρόνο που σύρνει ο ποταμός ξαναχαλάνε παρεμβάσεις. Τουλάχιστον τώρα θα γίνει μία μόνιμη διευθέτηση της κήτης του ποταμού, θα αποκατασταθεί η τάξη και θεωρώ ότι μετά μπορεί να συζητήσουμε και για μία μόνιμη παρέμβαση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα επαφής των δύο περιοχών που ιδιαίτερα στη Μαρονιά χωρίζει ο ποταμός. Τη μια μεριά και από την άλλη.